Είναι ένα θέμα φλέγων τα 100, τα κόκκινα δάνεια. Έξω και τα επιμελητήρια παίρνουν την πρωτοβουλία να σας καλέσουν για να έχετε μια ενημέρωση. Θα ήθελα η κουβέντα απόψε να μην είναι ένας μονόλογος από τους ομιλητές, αλλά κυρίως, αφού γίνει μια παρουσία σύντομη από τους ομιλητές, να υπάρχουν ερωτήσεις της καθημερινότητας, ερωτήσεις που πραγματικά σας αφορούν και για τον λόγο αυτό βρίσκεστε σήμερα εδώ. Και σας διαβεβαιώ ότι και ο κύριος Κουρμούσης και η κυρία Κλιμεντίδη θέλουν το κλίμα της κουβέντας να κινηθεί στα πλαίσια αυτά, ώστε να είναι και αυτή χρήσιμη σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Το έργο τους είναι δύσκολο και βαρύ, όπως όμως δύσκολο είναι και το και σκληρό είναι το κράτος απέναντί μας με όλες αυτές τις αυξήσεις, προσαυξήσεις και επιβολές φόρων και εισφορών που δυστυχώς αναγκάζουν πολλούς από τους επαγγελματίες να καταφεύγουν είτε εκτός επαγγέλματος είτε στον όποιο συμβιβασμό προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Είναι σημαντική η σημερινή ενημερωτική ημερίδα, η οποία είναι συνέχεια προηγούμενων, γιατί ο κύριος Ειδικός Γραμματέας είναι γνωστό ότι γυρίζει την Ελλάδα και βέβαια έχει έρθει αρκετές φορές και στην Τρίπολη. Συνεπώς, η ενημέρωση θα έλεγα ότι είναι και πρέπει να είναι σφαιρική και πλήρης. Τα γεγονότα τρέχουν, είναι αλήθεια ότι τα κόκκινα δάνεια αποτελούν βρόχο για την οικονομία, γιατί προκαλούν ασφυξία και στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και βέβαια και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι τελούν υπό τον κίνδυνο να βρεθούν και βρίσκονται πολλοί από αυτούς εκτός οικονομικής δραστηριότητας. Συγχρόνως αποτελούν βρόχο και για τις τράπεζες, οι οποίες είναι γνωστό ότι δεν επιτελούν ή δεν μπορούν να επιτελέσουν και να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Ακριβώς έτσι υπάρχει, υπήρχε προς το παρόν, έγιναν ανακεφαλαιοποίησεις επανειλημμένες, οι οποίες πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, από τον Έλληνα φορολογούμενο. Συνεπώς, νομίζω ότι τώρα επέστη η ώρα να δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσματικό. Γιατί είναι γνωστό ότι η υπόθεση των κόκκινων δανείων έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πράγμα που δυστυχώς δεν έγινε, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο που η κυβέρνηση θέλει πράγματι να προχωρήσει και θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος, επαναλαμβάνω, με τρόπο αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο, παρά τις πιέσεις, είναι γνωστό αυτό, το διαβάζετε, το ακούτε, που ασκούνται και από τις ίδιες τις τράπεζες, αυτό το κοινωνικό στοιχείο να μην υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο βασικά εργαλεία που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τα χρέη του. Το ένα είναι ο γνωστός νόμος Κατσέλη Σταθάκη, που πρέπει να πάει στο δικαστήριο και αφορά όσους είναι άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικροέμποροι, δηλαδή μικρά μαγαζιά. Και ο άλλος νόμος είναι ο εξεδικαστικός μηχανισμός, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρά, μεγάλα μαγαζιά, όλα τα δεν είναι επιχειρήσεις. Έχουμε δηλαδή, κάθε ένας έχει το δικό του εργαλείο. Οι διαδικασίες είναι αρκετά δύσκολες και σύνθετες και πρωτόγνωρες. Και γι' αυτό εμείς σαν γραμματεία, οποιοδήποτε απευθυνθεί σε εμάς, είτε με email είτε έρθει και μας βρει, τον βοηθάμε στο πώς να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες διαδικασίες που, όπως καταλαβαίνετε, είχαν στο πλαίσιο του μνημονίου επιβληθεί από το εξωτερικό. Τους τελευταίους όμως 6 μήνες συνεχώς γίνονται βελτιώσεις και ελαφρύνουμε το πλαίσιο. Για παράδειγμα, καταργήθηκαν τα μισά από τα 27 δικαιολογητικά που είχαν ζητήσει τότε οι ξένοι και σχεδόν το σύνολο των υπολείπων είναι πλέον ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Άρα σήμερα για να μπει σε εξεδικαστικό μηχανισμό, για να κάνεις την έτσι, χρειάζεται μόνο 3 δικαιολογητικά. Έναντι τα 27 που χρειαζόσουν όταν ήμασταν την εποχή του μνημονίου. Αφενός έχουμε μία κρίσιμη ημερομηνία, είναι 28 Δευτέρου του 2019, όταν και λίγη ένα πολύ σημαντικό άρθρο του νόμου Κατσέλη, με βάση το οποίο τα φυσικά πρόσωπα
μπορούσαν αφενός να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους και αφετέρου να προστατεύσουν, να παρευστοποιήσουν την πρώτη τους κατοικία, και αφετέρου μετά από τη λήξη της ισχύως του συγκεκριμένου άρθρου, έρχεται πλέον σε ισχύ το νέο πλαίσιο, ένας νέος νόμος, όπως ακριβώς είπε και ο κύριος ειδικός γραμματέας. Δηλαδή θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία, η οποία πλέον θα είναι εξοδικαστική και θα τρέχει παράλληλα με τον νόμο Κατσέλη. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα αποκλείει η μία διαδικασία την άλλη, θα τρέχουν παράλληλα. Θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία με την οποία θα μπορούν, χωρίς να προσφέρουν στο δικαστήριο, αλλά με μια αίτηση σε μια πλατφόρμα, να ρυθμίζουν τα φυσικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρηματίες που έλαβαν δάνειο επιχειρηματικό και έθεσαν γι' αυτό ως υποθήκη την πρώτη τους κατοικία, να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και να προστατεύουν την πρώτη τους κατοικία. Σίγουρα το νέο πλαίσιο δεν έχει την ευρύτητα κάλυψης που είχε ο παλαιός νόμος Κατσέλη, γι' αυτό να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή δεν προστατεύει τον ίδιο αριθμό οφειλετών, καθότι ο νόμος Κατσέλη προστάτευε από όλα τα χρέη, από όλους τους πιστωτές, τον οφειλέτη. Αυτό δεν θα ισχύει από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα στο νέο πλαίσιο. Δηλαδή, θα μπορώ εγώ να ρυθμίσω με τη νέα πλατφόρμα όλα μου τα χρέη, όπου και αν είναι. Αλλά μιλάμε για το δάνειο εκείνο που έχει την εμπράγματη εξασφάλιση. Ωστόσο, και πάλι θα είναι κάτι σημαντικό, γιατί θα συνεχίσει η προστασία της πρώτης κατοικίας, κυρίως των οικονομικά αδύναμων οφειλετών, κάτι το οποίο είναι και το κρίσιμο στοιχείο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να τονίσουμε, διότι μιλάμε για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, είναι ότι θα συνεχίζει η προστασία από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος θα καταθέσει αίτηση στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα συνεχίζει να απολαμβάνει το τεράστιο ευεργέτημα της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Θα σταματάνε δηλαδή οι πληστηριασμοί και θα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορεί να έρθει η τράπεζα ενώ διαπραγματεύεται μαζί του και να του πάρει το ακίνητο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε όλοι σε τι άγχος ζουν οι συμπολίτες μας, σε τι άγχος ζουν οι οφειλέτες σε ό,τι αφορά το στεγαστικό τους δάνειο και την πρώτη τους κατοικία. Ταυτόχρονα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι το ίδιο σημαντικός, διότι και αυτός με τη σειρά του προστατεύει τους οφειλέτες από τη στιγμή που πάρουν τη λεγόμενη βεβαίωση πληρότητας, τους προστατεύει από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Και στις επιχειρήσεις είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι προστατεύονται και από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και πάρει βεβαίωση πληρότητας, μπορεί, επειδή πλέον προστατεύεται από τις κατασχέσεις, να ανοίξει ένα νέο λογαριασμό, να κινεί το λογαριασμό του αυτό, ο οποίος θα είναι πλέον ακατάσχετος, δεν θα κινδυνεύει από νέες κατασχέσεις. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε επίπεδο ρευστότητας για μια επιχείρηση η οποία με κάθε κατάσχεση που υφίσταται, με κάθε λογαριασμό δηλαδή που χάνει λόγω κατάσχεσης, χάνει και αντίστοιχη ρευστότητα και αντίστοιχη δυνατότητα κίνησης κεφαλαίων προκειμένου να πληρώσει προμηθευτές, εργαζομένους κ.ο.κ.